Γι' αυτό θα προσπαθήσουν να σας πείσουν. Γι' αυτό θα προσπαθήσουν να σας πείσουν. Ο κύριος Πάνος Λιβαδάς, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Αττικής. Καλημέρα σας, κύριε Λιβαδά. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Και ένας φίλος ήρθα απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Γεια σας, Γιώργο μου, καλημέρα. Γεια σας, Τέρι. Ο κύριος Τέρενς Κουίκ, λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου στους ανεξάρτητους Έλληνες, πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Καλημέρα σας, κύριε Κουίκ. Για τεχνικούς λόγους. Για τεχνικούς λόγους. Ποτέ δεν αποδέχτηκα δαχτυλίδια και διορισμούς, αλλά έπρεπε να είμαι ελεύθερος να μπορώ και να πηγαίνω. Είμαι δύο φίλος και γνωστός, αλλά θα προσπαθήσω να διατηρήσω τις αποστάσεις που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις αποστάσεις, γιατί και εμείς οι φίλοι, αλλά εδώ είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Αν και με τους πολιτικούς λένε ότι συμβαίνει το εξής. Σκοτώνονται στα έδρανα της Βουλής και μετά πίνουν ουζάκι στο καφενείο. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι και να βγάζει ο ένα στάντερα του άλλου. Το θέμα είναι. Γιατί δίνουν πολλά ουζάκια. Γιατί παρατηρηθεί ότι πολλές φορές ψηφίζουν κάτι που είναι με την υποτιμητία του ούζου. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ένα γνωστό ανέκδοτο με τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Γέροντα, ο οποίος σε κάποια στιγμή στη Βουλή έγινε αντικείμενο ύβριον από τον αντίπαλό του. Ο οποίος μετά στην τουαλέτα του βρήκε και του έδωσε συγχαρητήρια. Και του είπε ο κύριος Παπανδρέου, θα προτιμούσα, κύριε, λέει, να με βρίζετε στην τουαλέτα και να με επενείτε στη Βουλή. Ναι. Όχι, σημασία έχει το να μπορείς μέσα σε μια πολιτική αντιπαράθεση να αρθρώνεις ένα πολιτικό λόγο και επιχειρήματα. Διότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι σε μια τόσο κρίσιμη προεκλογική περίοδο με τόσο κρίσιμα ζητήματα έχουν πάλι αναλωθεί σε όλη αυτή την παλαιοκομματική, τη διεφθαρμένη θα έλεγα νοοτροπία του να βάζουμε ή και το να χρησιμοποιούμε εμείς λάσπες, πλαστογράφους, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Ο κόσμος αυτό θέλει πλέον. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει κλείσει ένας αντιπολιτευτικός κύκλος. Έκλεισε, τελείωσε και πρέπει από εδώ και μπρος να πάμε με άλλα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από το ποια κόμματα θα ψηφιστούν και ποιοι άνθρωποι θα ψηφιστούν μέσα στο κάθε κόμμα. Εγώ το έλεγα του Παναγιώτη. Του το έλεγα. Του λέω για μένα, βεβαίως, στη μάχη που δίνω θέλω να βγω σαν ανεξάρτητος Έλληνας μπροστά και πρώτος και να κυβερνήσω. Αλλά σημασία έχει να σε δω εσένα Παναγιώτη μέσα στη Βουλή. Παίζει ρόλο για μένα. Η ποιότητα των ανθρώπων. Για να πούμε λοιπόν στα ερωτήματά μας σιγά-σιγά. Ξέρετε, πριν έρθει η κύριε Λιβαδά, καθόμαστε εδώ με τη βοήθεια του κυρίου Σαβαροπόλη, του καθηγητή, που είναι γνωστός και για την προσφορά του με τις αναλογιστικές μελέτες. Και λέγαμε το εξής. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι σε μαύρο χάλι. Η ανεργία καλπάζει. Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στην Τρόικα, η οποία 5 μέρες πριν από τις εκλογές έδειξε το χειρότερο πρόσωπό της. Έστειλε μία επιστολή σε 2 βασικούς υπουργούς, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εργασίας, και τους επανέφερε στην τάξη με υποτιμητικό τρόπο, γιατί δεν ενημερώθηκε το προσωπικό του κυρίου Ματία Μόρς, το προσωπικό. Το λέει στην επιστολή του. Βέβαια, ναι. Η πρωτότυπη επιστολή στη διάθεσή σας. Ναι. Να δείτε και τη διατύπωση. Γιατί, κύριοι, δεν ενημερώσατε το προσωπικό μου για το νομοσχέδιο που ψηφίσατε, ενώ έχετε συμφωνήσει ότι ό,τι νομοσχέδιο φαίνεται στη Βουλή προς ψήφιση θα πρέπει να είναι τη σύμφωνη γνώμη τη δική μου και του προσωπικού μου, των συνεργατών μου. Άρα ο κύριος Ματίας Μόρς λέει ότι ό,τι νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή, που σας εύχομαι να είσαστε αύριο εσείς, ακόμα και το κόμμα σας να είναι στην εξουσία, θα πρέπει να περάσει από την έγκληση ενός Ματία Μόρς και κάποιου προσωπικού το οποίο έχει υπό την ευθύνη του. Και ακόμα και αν περάσει, θα ξαναεξεταστεί. Έτσι. Τότε, με ποια λογική, για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, εσείς δεσμεύεστε απέναντι στον ελληνικό λαό ότι δεν θα γίνουν μειώσεις μισθών, ότι δεν θα έχουμε αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ότι θα αποκατασταθούν σε ένα επίπεδο οι συντάξεις και δεν θα πέσουν παρακάτω, όταν από το μνημόνιο προβλέπεται μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, αύξηση αντικειμενικών αξιών? Καταρχάς, το πρώτο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι το ότι η Ευρώπη, στα πλαίσια ενός ρεαλισμού με το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα, πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν και όρια. Και έχουν ξεπεραστεί πάρα πολλά από αυτά τα όρια. Ένα το κρατούμενο, τελεία παράγραφος. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι στην επιστολή την οποία αποστείλαμε, σε αυτή την περιβόητη επιστολή που τους λέγαμε, ρε παιδιά, μην σας στείλουμε καμία επιστολή, γιατί δεν είναι σωστό να σας γράφουμε επιστολές που να δηλώνουμε ότι διαφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει, επιμένανε τι τους γράψαμε στην κεντρική, στη μεγάλη παράγραφο. Ότι εμείς, σαν χώρα, ενδιαφερόμαστε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Σας χρωστάμε κάποια χρήματα. Ενδιαφερόμαστε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Αλλά για να τα καταφέρουμε αυτά, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε βιώσιμοι. Πρέπει να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε σε εκκρεμότητες, εάν πρώτα απ' όλα δεν είμαστε βιώσιμοι. Διαφορετικά τα νεκροταφεία είναι και γεμάτα με ανθρώπους με εκκρεμότητα. Και για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αντιληφθείτε και πρέπει να συμφωνήσετε σε αυτό, ότι η συνταγή την οποία εφαρμόσατε στο πειραματόζωο Ελλάδα ήταν εσφαλμένη.
Και ήταν εσφαλμένη γιατί με το κόψε έξοδα δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσει ένα σπιτικό, μία επιχείρηση ή και μία χώρα. Και για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι, πρέπει να δείτε τελείως διαφορετικά το φορολογικό μας κώδικα, τους συντελεστές για τους οποίους κάνετε σφάλμα να πιέζετε για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έχει αδειάσει η Βόρειος Ελλάδα από επιχειρήσεις, γιατί έχουμε 40% εδώ, είναι στην Βουλγαρία 10-11. Έχουμε στην Τουρκία και στην Αίγυπτο 8-6% ΦΠΑ. Στην Ελλάδα έχουμε 23% στις τουριστικές μας επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν τους λέγαμε ότι πρέπει να επιβιώσουν. Γιατί είμαι αισιόδοξο ότι είναι έτοιμοι να ακούσουν και ακούνε αυτή τη στιγμή. Κύριε, είμαι πολύ αισιόδοξο να το τελειώσω αυτό, ναι, κύριε Παναγιώτη, και αμέσως. Είμαι αισιόδοξο διότι ακόμα και οι εμπνευστές του πρώτου εσφαλμένου, κατάπτυστο επιτρέψτε μου να πω, μνημονίου, αντιλαμβάνονται ότι σε λίγο θα πρέπει να εφαρμόσουν μια παρόμοια μια οικονομική συνταγή και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και αν εφαρμόσουν την ίδια εσφαλμένη, θα οδηγήσουν όλη την Ευρώπη σε κατάρρευση. Δεν ακούγεται αυτό. Γι' αυτό περιμένουν να μας ακούσουν. Εγώ συμφωνώ σε όσα είπατε. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν περιγράφονται στη Δανειακή Σύμβαση, την οποία ψήφισε και το κόμμα σας. Αντιθέτως, υπάρχει όρος στη Δανειακή Σύμβαση που λέει ότι προτεραιότητα του ελληνικού κράτους είναι η εξόφληση του δανείου και όχι οι ανάγκες των πολιτών αυτής της χώρας. Και μάλιστα υπάρχει και ένας ειδικός λογαριασμός που τα χρήματα, όπου είπα, μέσα από αυτό τον ειδικό λογαριασμό που πηγαίνουν τα χρήματα από το, από την, από το δάνειο, θα πρέπει να διατίθενται πρώτα για την εξυπηρέτηση των στόχων του δανείου και ό,τι περισσέψει, 5 δισεκατομμύρια τελικά είναι εκεί, τόσο περισσέψουν, για τις εξυπηρέτησεις αυτού του τόπου. Άρα λοιπόν, ενώ πράγματι συμφωνούμε στα λόγια, στις πράξεις έχει φανεί ότι και εσείς έχετε βάλει τις υπογραφές δέσμευσης σε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Με συγχωρείτε που επιτρέπετε εδώ, πρέπει να παρέμβω. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας το λέω για να μου πείτε. Έτσι όπως είναι το πνεύμα του ερωτήματός σας, φέρεται ως αν η δεύτερη Δανειακή Σύμβαση την οποία υπογράψαμε να είναι μια συνέχεια, μια ίσως κακή συνέχεια του πρώτου μνημονίου. Κύριε Παπαδάκη, είναι δεν συνέπεια. Είναι έτσι. Ακριβώς. Η δεύτερη Δανειακή Σύμβαση είναι η επίπτωση της πρώτης του πρώτου μνημονίου στο οποίο διαφωνήσαμε. Όμως, εδώ έχει έρθει η ώρα για ρεαλισμό και πρέπει να πούμε ευθέως στον ελληνικό λαό. Εύκολες λύσεις σήμερα δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Θέλω να το πω και λίγο διαφορετικά. Αν αρμένησε και η χώρα στραβά 30 χρόνια, ανέμακτα η θεραπεία λέτε, των λοιπόν, προβλημάτων δεν υπάρχει. Λέτε λοιπόν, για να το καταλάβουμε όλοι, ότι ανεξάρτητα από το ότι έχουν υπογραφεί, ανεξάρτητα από το ότι προβλέπει το μνημόνιο, εσείς θα παλέψετε για την ανατροπή αυτών των όρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να προστεθεί, γιατί το ακούω αυτό συνεχώς, καμία επιβάρυνση σε μισθούς, καμία επιβάρυνση φορολογική. Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Ό,τι ήταν να ψηφιστεί, έχει ψηφιστεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί γίνεται μια συζήτηση για τον Ιούνιο, γίνεται μια συζήτηση για το 2013-2014 και εμείς δηλώνουμε. Και μας εξηγούμε και γιατί δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις. Γιατί όπου δημιουργήθηκαν φορολογικές ή άλλου είδους επιβαρύνσεις, τα αποτελέσματα ήταν τα αντίθετα από αυτά τα οποία. Θα έχουμε να σας το τελειώσω, η συζήτηση για την παραπέρα μείωση του κατώτατου μισθού με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είναι έτσι, κύριε Ροπόλη? Κοιτάξτε, λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν πόροι της τάξης του 5,5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 2,5% θα είναι από εκεί, 1,5% από εκεί, 1% από κοινωνικές παροχές κλπ. Τον Ιούνιο, και με μεγάλη χαρά, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να διαβάσουμε κομμάτι του Ζαπίου 3, το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν χωρίς να επιβαρυνθεί. Ισοδύναμα λέτε. Χωρίς να επιβαρυνθεί, θέλω να το πω αυτό, είτε μισθοί, είτε φορολογικοί. Και θα το δεχθούν. Ξέρετε γιατί? Θα γιατί όταν για παράδειγμα η κυρία Λαγκάρτ, για να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε, γιατί θα το η κυρία Λαγκάρτ κατήγγειλε ότι τα κόμματα υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται από τις δεσμεύσεις τους. Ακριβώς, και το Spiegel, που είναι το πιο έγκυρο μέσο στη Γερμανία, χτες έβγαλε φόρα παρτίδα Βενιζέλο Σαμαρά, που τους έλεγε γιατί λέτε πράγματα απάνω από αυτά τα οποία μπορείτε να κάνετε. Εγώ πραγματικά θα δεχόμουν αυτό που μου λέτε και μπράβο σας. Εάν πείτε ότι εμείς θα τα ανατρέψουμε, τότε δεν έχετε να χαλούσετε και πολλά πράγματα. Μα είναι η πραγματικότητα που το ανατρέπει. Κύριε Παπαδάκη, αυτό θέλω να το τελειώσω και επιμένω λιγάκι. Παρακαλώ. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο σας λέω θα είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω, είναι το γεγονός ότι όπου εφαρμόσανε αυξήσεις στους συντελεστές, παίρνω το παράδειγμα των συντελεστών, υπήρξε το αντίθετο αποτέλεσμα. Στη σύντηση, να πάρουμε κάτι το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Με το που έφυγαν οι φορολογικοί συντελεστές από το 19 και πήγαν στο 23, η μείωση του κράτους, το οποίο υποτίθεται, των εισόδων του κράτους, που υποτίθεται ότι ήταν η στόχευση
της Τρόικας μειώθηκαν κατά 17%. Μάλιστα. Το ξέρουν, το βλέπουν, γι' αυτό και είναι απολύτως προετοιμασμένοι να ετοιμάσουν την οικονομική συνταγή. Θέλω να έρθω στον κύριο Κουίκ για την ερώτηση. Ερώτημα. Αν θέλετε μια παρατήρηση με το ερώτημα. Δεν μπορεί κανείς να πείσει όταν έχει βάλει φαρδιάς πλατιάς υπογραφές ότι με το έτσι και με το γιουβέτσι, ότι εμείς βάλαμε την υπογραφή αλλά την βάλαμε κατά ένα διαφορετικό τρόπο. Μετά από τις εκλογές, εάν είμαστε στην εξουσία, θα τα αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί ορθώς παρατηρήσατε ότι έχουν μπει υπογραφές και τα μνημόνια έχουν πλέον διατυπωθεί. Ορθώς παρατηρήθηκε ότι το μνημόνιο 2 είναι είτε η ουρά είτε η συνέπεια του μνημονίου 1. Αλλά όταν ο συνυποψήφιος του κυρίου Λιβαδά στο υπόλοιπο της, στην περιφέρεια της Αττικής, ο κύριος Δούκας, βγαίνει και δηλώνει, ως οικονομολόγος ο άνθρωπος, ότι και το PSI θα αποτύχει και θα έχουμε άλλα δράματα μετά από λίγο καιρό. Όταν ο Στίγκλιτς, ο οικονομολόγος, που ήταν και συνεργάτης του Παπανδρέου επί 1,5 χρόνο στο Μαξίμου, βγαίνει και λέει ότι είναι αυτοκτονία αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν το αντιλαμβάνεται κανένας. Και κάτσε και συνυπογράφεις στις αποδοχές και μου λέει ότι μετά ο κύριος Λιβαδάς, ότι μετά τις εκλογές εμείς θα τα αλλάξουμε. Εγώ θα του πω τι έχει γίνει πριν από τις εκλογές, ήταν στην κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη. Πώς τον είπα τον κύριο αυτόν, ναι? Μος. Μος. Πολύ ωραία. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Λιβαδάς γιατί η Νέα Δημοκρατία αποδέχθηκε τον Φεβρουάριο μήνα νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, 27 Ιανουαρίου ψηφίστηκε στη Βουλή μέσα στο πολυνομοσχέδιο, διάταξη που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών για να γίνουν 60 δόσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων, των φυσικών και νομικών προσώπων. Το πήρανε πίσω τελικά. Και πήρε και ΦΕΚ. Και πήρε και ΦΕΚ. Έχω εδώ, τότε δημοσιογραφούσα βεβαίως. Και είπα... Νόμος του κράτους, αυτό εννοεί ο κύριος Κουίκ. Αυτό εννοώ, ότι έγινε νόμος του κράτους. Είναι νόμος του κράτους. Και έπαιρνε ο Τόμψεν και έλεγε στο πολιτικό σύστημα του πολυκαταστήματος Παπαδήμου, ποιον ρωτήσατε, πάρτε το πίσω. Και το πήρανε πίσω, κύριε Παπαδάκη. Το πήραν πίσω. Και όχι μόνο το πήραν πίσω, αλλά συνομίλησα τότε με τρεις τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας και με δύο του Πασόκ. Και μπορώ να δώσω και ονόματα, κύριε Λιβαδά, και ξέρετε ότι μπορώ να τα δώσω τα ονόματα. Που τους λέω καλά, δεν ντρέπεστε να μασάτε και να καταπίνετε την υπογραφή σας που βάλατε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Και να μου λέει ο ένας, ντρέπομαι. Να μου λέει ο άλλος, τι να κάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει να... και τι απέγινε τελικά. Τα φυσικά πρόσωπα. 60 δόσεις μέχρι 10.000. Όμως, κύριε Κουίκ, πάνω από τις 10.000, κύριε Ραμπανάκη, είμαι... 24 δόσεις. Και όταν ρωτήθηκε ο Τόμψεν και πώς θα πληρώσουν οι άνθρωποι με 24 δόσεις, αν δεν μπορούν με 60 τις 10.000, απάντησε, υποθηκεύστε τις περιουσίες τους. Για αυτή να είναι η ιστορία. Και τίμιος και σε εσάς όμως την ίδια δημοσιογραφική λογική, που ξέρω ότι σεβόσαστε και οι δύο. Με ρωτήσεις και απαντήσεις που θα απαιτήσουμε και από εσάς. Μήπως είναι εύκολο αυτό που κάνατε? Ποιο είναι το εύκολο? Ως ανεξαρτέλη. Πολύ δύσκολο. Να σας πω ποιο. Παρακαλώ. Τι εννοώ? Η κριτική. Η κριτική, γιατί είναι σίγουρο ότι αν και θα έχετε ένα ποσοστό και εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά, δεν θα αναλάβετε ποτέ αυτή την εξουσία. Και λέτε, κάτσε να κάνω εγώ κριτική σε ένα κόμμα. Κύριε Παπαδάκη, επομένως, αύριο μετά μην προσβάλλετε. Μην προσβάλλετε διαδικασίες. Όχι, ρωτάω. Όχι, λέτε ότι δεν. Επειδή ξέρουμε δεν αναλάβουμε ποτέ. Ποιος σας είπε ότι ξέρουμε δεν αναλάβουμε ποτέ? Γιατί το έκανε? Να επανορθώσω λοιπόν, έχετε δίκιο, γιατί είναι αντιδιοντολογικό. Υπάρχει πιθανότητα. Μήπως όμως είναι εύκολο, γιατί το αντιμνημονιακό πουλάει αυτή την εποχή. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει? Έχουμε χωριστεί σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Και ομπρέλα και με τους μεν και με τους δε έχουν βρει και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν προτάσεις. Ο κίνδυνος. Εσείς έχετε προτάσεις και ιδέες ή απλά κάνετε κριτική? Κοιτάξτε, και αν τις έχετε, ο κίνδυνος δεν είναι η κριτική. Δεν είναι η κριτική. Θα σας πω. Ο κίνδυνος είναι να λέμε ανακρίβειες και πολύ περισσότερο να χαϊδεύουμε αυτιά σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές. Είναι ανακρίβεια αυτό που είπα για τις 60 δόσεις? Θα σας είναι ανακρίβεια. Όχι, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω. Θέσατε δύο διαφορετικά ζητήματα. Όχι. Νούμερο ένα. Γιατί μπήκαμε σε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Το θέσατε σαν θεμέλιο του επιχειρήματός σας. Η απάντηση ήταν ότι θα μας βγάζανε από το ευρώ. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ καλά που το κόμμα σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας είχε βγάλει. Όταν ο κύριος Παπανδρέου έκανε το δημοψήφισμα, όταν περάσανε δύο χρόνια, ούτε τη Μέρκελ της συνεταίρωσης, Ελλάδα ως Ελλάδα, γιατί η Ευρώπη δεν βλέπει καλώς. Ελλάδα καλώς. Και ξέρετε, όσο λιγότερο μιλάμε και όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο καλύτερα για μας, γιατί εκτίθεστε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μιλήστε όσο θέλετε. Είπατε δύο φορές το όνομά μου και μου κάνετε ερώτημα. Θυμώνετε κι άλλο τον κόσμο. Μου κάνετε ερώτημα. Έχω πει περιορίσετε τις εμφανίσεις, θυμώνετε κι άλλο τον κόσμο. Σας βλάπτει αυτό το πράγμα. Όχι, είμαι ρεαλιστής και νομίζω αντιδρώ ρεαλιστικά στο ερώτημα που απευθύνεται ονομαστικά σε μένα δύο φορές.
φορές. Ναι. Σας λέω λοιπόν. Ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στη Δανειακή Σύμβαση ήταν διότι η Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο να βρεθεί εκτός ευρωζώνης και εκτός ευρώ. Πράγμα που αποτελεί απόλυτη καταστροφή. Δεν υπάρχει χειρότερο και πιο επικίνδυνο πράγμα να λέμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ξέρει τι του ξημερώνει, ότι είναι δυνατή λύση. Ότι είναι εύκολη λύση το να πάμε στη δραχμή. Επιτρέψτε μου. Του λέτε ανακρίβειε. Όχι η Λιβαδά. Υποτίμηση τη δραχμή, κύριε Λιβαδά, σα παρακαλώ. Υποτίμηση τη δραχμή. Σα παρακαλώ πολύ. Επειδή, επειδή είσαστε δημόσιο πρόσωπο, μιλάτε ανακρίβειε. Τη Μέρκελ την ακούσατε, τι είπε στο BBC. Είναι ανακρίβεια. Εάν δεν την έχετε ακούσει, βάλτε το μήνυμα το δεκάλεπτο των εξάρτητων Ελλήνων για να δείτε τι είπε η Μέρκελ. Ποτέ δεν θέσαμε θέμα εξόδου τη Ελλάδα. Και αν το θέταμε, θα ήταν καταστροφή για την Ευρώπη. Συνεπώς, μην μου λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Το κόμμα σας υποστηρίζει ότι. Η κυρία, η οποία σας έχει επιβάλει τους τοκογλύφους τραπεζίτες της, είπε κάποια πράγματα. Ότι δεν είναι δυνατόν να βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Μετά πείτε μου, με ποια συνθήκη μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη ή οποιαδήποτε μέρη. Δεν τίθεται θέμα συνθήκης. Εάν σε κάποια στιγμή βρεθείς απόλυτα αδιέξοδο και ζητήσεις δάνειο σε ευρώ και δεν σου το δώσουν, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Και αποδεχθήκατε, σας λέω, λοιπόν, και αποδεχθήκατε το να μην μπορούμε να πάρουμε δάνειο από τρίτες χώρες με το μνημόνιο 1 και με το μνημόνιο 2. Και με βρετανικό δίκαιο. Από το να βρεθούμε εκτός ευρωζώνης και να γυρίσουμε στη δραχμή. Μπορώ να το εξηγήσω με ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, για να μην καθόλου. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ επικίνδυνο να χαϊδεύουμε αυτιά. Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Δεν σας λέω μόνο τι σημαίνει υποτίμηση δραχμής. Να φύγουμε από το 1,8 τη βενζίνη και να πάμε σε δραχμή στο ανάλογο του 3,5-4. Έχετε εσωτερικά το ευρώ. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν συζητιέται καθόλου. Ευρώ. Οι 15 χώρες της Ευρώπης έκαναν, σας ευχαριστώ. Οι 15, όχι, σας λέω, μ' αρέσει γιατί εκτίθεστε περισσότερο. Οι 15 εκτίθεμαι και κρίνομαι. Σας λέω λοιπόν ότι 15 χώρες της Ευρώπης, διεθνείς οργανισμοί και ένα τραπεζικό σύστημα έκανε 2,5 χρόνια για να μεταβεί από τη δραχμή στο ευρώ όταν ήρθε η ώρα της μετάβασης. Γιατί έχετε πρόβλημα με τη δραχμή. Επιτρέψτε μου να σας ολοκληρώσω. Δηλαδή σας είναι το φάντασμά σας. Φοβάστε ότι με αυτά που κάνετε θα πάνε στη δραχμή. Εμείς δεν λέμε ότι θα πάμε στη δραχμή. Έχω φόβο με την καταστροφή. Εσείς το λέτε συνέχεια. Σας λέω, εμείς λοιπόν, λέμε μέσα στην Ευρώπη ότι θα συγκρουστούμε και μέσα στο ευρώ. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι. 2,5 χρόνια για να φύγουμε από τη δραχμή και να πάμε στο ευρώ. Να σας ανακοινώσει κάποιος υποτίμηση. Δεν θα το κάνει. Ιστορικό νόμισμα, όπως και ελληνικά. Δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση. Ναι, αν δεν επιτύχουμε τους στόχους μας τα επόμενα τρία χρόνια. Αφορά εσάς από ό,τι κατάλαβα. Εσείς από την ευρωζώνη. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγουμε λοιπόν. Θα πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να γυρίσουμε στη δραχμή. Δεν νομίζω ότι πιστεύετε ότι αυτό δεν το έγινε 2,5 χρόνια. Θα το βάζουν μόνοι τους. Ο δολοφόνος γυρίζει. Όταν λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο οι περήφανες λύσεις και χρησιμοποιεί εύκολες λέξεις για να αντιμετωπίσει έναν πραγματικό κίνδυνο. Δεν αποδέχομαι ως ανεξάρτητος Έλληνας τη συνέχεια της αθλειότητας των ψεμάτων, κύριε Λιβαδά. Και είμαι πολύ αυστηρός εδώ. Δεν είναι ψέμα. Πολύ αυστηρός, διότι σε κάθε περίπτωση απαντάνε μέσα αυστηρός. Στην ευρωζώνη, μέσα στο ευρώ. Μακάρι να είσαστε πιο αυστηρός. Μέσα στην ευρωζώνη, τότε θα είχατε μέσα πει στο ευρώ. Κόμμα αλλά μην θα συγκρουστούμε και δεν θα κάτσουμε σε θέση προσοχής απέναντι στην Φράου Μέρκελ. Πολύ αυστηρά. Με τη βενζίνη στο 5. Είμαι μια κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Είναι ο μεγαλύτερος δυνατός κίνδυνος. Να επανέλθουμε, ξέρετε. Δεν μου απάντησε όμως το θέμα του άλλο. Το πώς μαζέψανε πίσω μέσα σε 10 μέρες νόμο του κράτους. Επειδή του το είπε ο κύριος Τόμψεν. Γιατί το κάνατε αυτό. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Αυτή τη φιλοσοφία του Ίσα Βάρκα Σενάρα των δύο κομμάτων. Ψηφίσατε εμείς μπήκαμε βουλή, στην κυβέρνηση. Α, δεν απαντάει. Εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση για να κατανοώ τη σκόπος. Δυσκολία. Και ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν είχαμε. Δυσκολία. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουίκμα. Όχι. Μπορείτε να μου απαντήσετε πάνω στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα. Θέλετε να υποθηκεύονται οι περιουσίες των Ελλήνων. Δεν αυτό θέλω κάνατε. Να παρακολουθήσω το δικό σας σειρμό. Τι σημαίνει 60 δόσεις. Αυτή τη στιγμή η χώρα. Αυτό ψήφισε η Βουλή, κύριε. Μα κύριε. Κύριε μία σειρά από πράγματα. Ψήφισε η Βουλή. Το ψήφισε η Βουλή. Πρέπει να επιλέγουμε τι είναι το μείζον. Μία σειρά από πράγματα εξαρτώνται από το γεγονός ότι η χώρα μετά το πρώτο μνημόνιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Το κατάπιατε και εδώ πέρα έχω μήνυμα που έστειλα σε δύο τομεάρχες. Δεν φοράτε παντελόνια. Και δεν μου απάντησε κανένα. Μα τι λέτε, κύριε Κουίκ. Με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε. Υπάρχουν νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που δεν έχουν αυτή τη στιγμή σεντόνια. Αναβάλλονται εγχειρήσεις γιατί δεν υπάρχουν γάζες. Όταν έπρεπε λοιπόν να ληφθεί η έκτιβος και η έκτιδος και όταν έπρεπε να ολοκληρωθεί η Δανειακή Σύμβαση. Δεν πήγανε λεφτά όμως. Το επιχείρημά μου, κύριε Λιβαδά, είναι ότι κάνατε τούμπα ακόμα και στον νόμο που εσείς ψηφίσατε και πήρατε ΦΕΚ. Πείτε μου γιατί. Δεν πήγανε γιατί μέσα 10 μέρες το κάνατε. Αυτό ξέρετε. Τώρα και δεν προβλέπετε να πάνε και δεν προβλέπετε από το σύνολο των χρημάτων που θα πάρουμε από τους δανειστές μας. Γιατί εγώ θα ήθελα και αυτό το ερώτημα να θέσω. Εάν είναι δανειστές ή εταίροι.
Γιατί έχω μπερδευτεί και δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις και στα παιδιά μου. Μου λένε τα παιδιά μου και τα νέα παιδιά. Είχα πάει σε ένα σεμινάριο. Κύριε Παπαδάκη, είσαστε δημοσιογράφος. Γιατί δεν μας λέτε από την τηλεόραση? Αυτοί που μας δάνεισαν, τι είναι, δανειστές? Γιατί αν είναι δανειστές, θα μπορούσαμε να πάμε και εμείς σε μια τράπεζα με μεγαλύτερους όρους. Είναι εταίροι μας. Εάν εμείς θέλουμε και πραγματικά κανένας, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μείνει στο ευρώ. Αλλά όμως να μας αντιμετωπίσουν ως εταίρους και όχι ως δανειζόμενους και εμείς αυτούς ως δανειστές. Γιατί τότε οι όροι είναι τοκογλυφικοί. Και κύριε Παπαδάκη, ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν τα νοσοκομεία σε εντόνια είναι ακριβώς γιατί υπάρχουν περικοπές στην υγεία εξαιτίας του μνημονίου. Δεν είναι απλώς ότι δεν πήγαν λεφτά από το μνημόνιο στα νοσοκομεία. Είναι και το αντίθετο, ότι όλες οι κοινωνικές δαπάνες έχουν περικοπεί. Και κυρίως εξαιτίας του ότι μας βάλανε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας οδήγησε σε μια οικονομική αθλειότητα. Κύριε Παπαδάκη, χθες γιατί το ξεπερνάμε? Εγώ απολύτως χαίρομαι που ακούω από ένα από τα κόμματα του μνημονίου να χαρακτηρίζει το πρώτο τουλάχιστον μνημόνιο κατάπτυστο. Αυτό δείχνει ακριβώς τα διέξοδα των πολιτικών αυτών. Δεν υπήρξαν δεύτερο σύστημα του πρώτου μνημονίου. Ποτέ. Χθες ήμουνα Καρδίτσα και Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα μπήκα μέσα σε μια λαϊκή αγορά, όπως έκανε σαν δημοσιογράφος με το μικρόφωνο. Ήταν τότε που με χειροκροτούσε η Νέα Δημοκρατία και έλεγε τι καλή δουλειά κάνεις. Και βρήκα μια κυρία η οποία μου λέει: εγώ είμαι καρκινοπαθής. Δεν σου είχε κάνει και πρόταση? Δεν σου είχε κάνει και πρόταση τότε για να είσαι υποψήφιος? Θα σου πω τώρα. Βεβαίως, ναι. Και το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2011 και τον Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο, παρουσία μαρτύρων. Όχι. Παλαιότερα είχα αποφύγει, εγώ δεν ήθελα. Και μάλιστα ήμουν τότε ο αντιμνημονιακός που χειροκροτούσε η Νέα Δημοκρατία μέχρι τον Οκτώβριο και περιμένανε και ουρά για τις ειδήσεις του Κόντρα η τομέα και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το παρακάμπτω. Μου είπε λοιπόν η γυναίκα ότι εγώ είμαι καρκινοπαθής και έκανα μέχρι πριν από αρκετούς μήνες δωρεάν τις εξετάσεις μου και τώρα πρέπει να πληρώσω 50-ρικα, 30-ρικα για να μπορέσω να πάω στο γιατρό και μου το έλεγε και μου το ξανατόλεγε. Φαντάζομαι ότι το έχει πιάσει κάποια τοπική κάμερα. Δεν φαντάζομαι ότι αυτή η γυναίκα να τα φυτευτεί και βαλτεί από τους ανεξάρτητους Έλληνες να μου τα πει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη. Και θέλω να γυρίσουμε στην πραγματικότητα αμέσως μετά τις διαφημίσεις ή και τώρα πριν πάμε στις διαφημίσεις, κύριε Λιβαδά. Εκείνο το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες, πέρα από τις διαφορές που έχουν τα κόμματα μεταξύ τους και που μπορεί να μην είναι ακριβώς ιδεολογικές, αλλά μπορεί να είναι και θέμα ματαιοδοξίας, φιλοδοξίας, έτσι, είναι εάν υπάρχει μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε, μιλάμε όλοι για τη σωτηρία της χώρας με καταστραμμένους Έλληνες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων το οποίο πια ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Που δεν πρόκειται με τις παρούσες συνθήκες να ξαναβρει δουλειά. 2.200.000. Που πρέπει να αλλάξει δουλειά. Πολλοί από τους συναδέλφους μου, στον χώρο της τηλεόρασης, της ενημέρωσης γενικότερα, πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Ίσως και κάποιοι πίσω από αυτές τις κάμερες, μετά από λίγο καιρό, πρέπει να αλλάξουν δουλειά. Και ένας άνθρωπος στα 50 του να του πεις άλλαξε δουλειά, είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα της ανεργίας, που 1.290 άτομα τον Ιανουάριο έχαναν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Κάθε μέρα. Όταν λες να αλλάξει δουλειά, τι εννοείς, Γιώργο? Να αλλάξει. Να πάει πού? Να πάει πού, ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλάζει. Εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη, κύριε Λιβαδά. Η τεράστια ευθύνη. Να σας αντιδράσω. Και μπορεί να είναι μνημονιακή, αντιμνημονιακή αυτή, αλλά είναι στο ίδιο καζάνι. Πεινάνε. Είναι εξαθλειωμένοι. Να σας αντιδράσω. Με αποτέλεσμα του πρώτου αυτού μνημονίου, δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι επιλογές μας δεν είναι μεταξύ ενός καλού και ενός κακού. Πρέπει να το δούμε κατάματα αυτό. Η επιλογή είναι μεταξύ κάποιου κάκιστου που βρισκόμαστε τώρα, δυστυχώς, και πολύ χειρότερων. Ξέρω ότι έχουμε βρεθεί να έχουμε λίγα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε, για να μην μας καλέσετε μετά από 3 χρόνια και συζητάμε για τους ίδιους γκρεμούς και τα ίδια διέξοδα. Ότι μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε λίγα, αλλά μπορεί να χάσουμε και αυτά τα λίγα. Μάλιστα. Και η μοναδική ελπίδα είναι να πάρουμε απόφαση ότι τα επόμενα 3 χρόνια πρέπει να περάσουμε μέσα από πολύ δύσκολες αποφάσεις και μέσα από πάρα πολύ δύσκολες εφαρμογές αυτών των αποφάσεων. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ένα σχόλιο. Λέτε, δεν θα σχολιάσετε την απεργία πείνας της κυρίας Σταμάτη? Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Όχι. Πώς θα ακουστεί αυτό? Μπορεί να ακουστεί σκληρό. Προτιμώ να ασχοληθώ με την υποχρεωτική απεργία πείνας πολλών παιδιών και πολλών άλλων κυρίων. Έτσι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα να έχουμε πρωτομαγιά σήμερα. Έχουμε την απεργία, το διπλό. Έτσι, το διπλό περιεχόμενο. Για άλλους είναι αργία, για άλλους είναι απεργία. Αλλά καλό είναι να απεργήσετε και να αφού πάτε και στους κεντρώς μετά να πάνε ακούσετε και άλλο λούδι. Δεν πρέπει να συνδυάσετε. Μια κοίσταση στο σπίτι, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, τα παιδιά δεν είναι σχολείο, να συζητήσετε για αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πράξη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Α. Ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα που έχουμε αφήσει τα παιδιά μας σε μια κοινωνία που αλλάζουν τα πάντα σε σχέση των ανθρώπων, στο σεξ, στον τρόπο που μπορεί ένα παιδί να έχει μια πρώτη σεξουαλική εμπειρία και που δυστυχώς αποδείχθηκε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι πολλά νέα παιδιά, Έλληνες και αλλοδαποί, τις πρώτες τους εμπειρίες τις είχαν σε οίκους ενοχής, οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ καιρό λειτουργούσαν παράνομα. Με αποτέλεσμα να αποδειχτείτε ότι σε έναν από αυτούς, μία από τις γυναίκες που εκδιδότανε είναι φορέας του AIDS. 700 τηλεφωνήματα, 600 με 700 τηλεφωνήματα έχει δεχτεί το Κελπνό. Μόνο για τη μία. Καθώς είστε στη θέση σας, εκτός από τη μία, άλλες 11. Σύνολο 12. Και θα μιλήσουμε για λίγο με τον Βαγγέλη Λιάπη, μέλος του Κελπνό. Καλημέρα, κύριε Λιάπη. Καλημέρα σας. Είναι συγκλονιστικό αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι έχουμε άλλες 11, σύνολο 12. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά, είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας. Πραγματικά είναι ένα νούμερο το οποίο ούτε και εμείς περιμέναμε θα βρούμε τόσο γρήγορα. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Η υγειονομική διάταξη που πέρασε στις 2 του μήνα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την παρεμβατική δράση, να μπορούμε να εξετάζουμε τα εκδεδόμενα άτομα. Το ζήτημά μας στην παρούσα φάση είναι να περάσουν 2 μηνύματα και τα 2 μηνύματα πάρα πολύ σοβαρά. Οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή καθ' όλες τις φάσεις της θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προφυλακτικού και όποιος έχει υιοθετήσει επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά θα πρέπει να καταφύγει προς έλεγχο είτε στα νοσοκομεία, στις μονάδες ειδικών λοιμόξεων, είτε στις κινητές μονάδες του Κελπνό. Κύριε Λιάπη, από την πρώτη ιστορία και με την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της Ρωσίδας, πόσα τηλεφωνήματα δεχτήκατε από... Πάνω από 1000 τηλεφωνήματα ως τώρα. Πάνω από χίλια τηλεφωνήματα από πρόσωπα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της. Μάλιστα. Που αν το δούμε πολλαπλασιαστικά, ότι αυτά τα 1000 άτομα έχουν έρθει σε επαφή με άλλα 1000 ή με άλλα 1000, ο αριθμός είναι και αυτό συγκλονιστικός. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά ίσως είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που νομίζω ότι το μέγεθος του προβλήματος, η μεγιστοποίηση του προβλήματος, αν είναι σε λογικά και σωστά πλαίσια, φέρνει σωστά αποτελέσματα. Και όχι... Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, γιατί μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα στην κυριολεξία, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αν δεν το λύσουμε τώρα, ίσως να έχει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κύριε Λιάπη, γιατί τώρα, γιατί 5-10 μέρες πριν από τις εκλογές, βέβαια εσείς δεν είσαστε, είσαστε επιστήμονας ναι. Και δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή τη λογική, αλλά γιατί τώρα 5 μέρες πριν από τις εκλογές, πως θα πείσω εγώ το παιδί μου ότι δεν είναι προεκλογικό το μέτρο. Ακούστε με να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Εμείς σαν Κελπνό επιχειρούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι ένα χρόνο τώρα. Ένα χρόνο τώρα επισκεφτόμαστε οίκους ανοχής, εκδιδόμενα άτομα με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο πηγαίνει στους οίκους ανοχής, πηγαίνει σε εκδιδόμενα άτομα, τα ενημερώνει, τους δίνει ενημερωτικό φυλάδιο. Δεν είχατε όμως τη δυνατότητα. Δεν είχατε τη δυνατότητα να πάρετε αυτά τα άτομα και υποχρεωτικά να τα υποβάλλετε σε έλεγχο. Ακριβώς. Αυτή τη δυνατότητα μας δόθηκε από τους 2 του προηγούμενου μήνα, όπου πέρασε η υγειονομική διάταξη που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία για του οργανισμού και του Υπουργείου, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να έχουμε παρεμβατική δράση. Κάτι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λιβαδάς. Ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Λιάπη, μας λέτε ότι 700 αυτά άτομα, έτσι όπως το βλέπουμε στη δημοσιογραφία, 1000 χωρίς χρήση προφύλαξης. Το έχετε διαπιστώσει αυτό, χωρίς χρήση προφύλαξης. Αυτό είναι κατά δήλωσή τους, έτσι. Κύριε Λιάπη, αν λέτε ότι έχουμε άλλες 11 περιπτώσεις, 12 αν πάρουν και πάλι 1000 άτομα. Και είναι 12.000 αυτοί. Μιλάμε για 12.000 μόνο οι τις γυναίκες που έχετε βρει. Καλό θα είναι να μην γενικεύουμε. Δεν γενικεύουμε, αλλά κοιτάξτε, τι φοβάμαι. Εάν κάποιοι από αυτούς ήταν παντρεμένοι, εάν αυτοί οι παντρεμένοι δεν είπαν τίποτα στη γυναίκα τους και είχαν σχέση ερωτική με τη γυναίκα τους ελεύθερη. Έχουν παιδιά στο σπίτι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ακριβώς. Μιλάμε για μία βόμβα υγειονομική στην κυριολεξία. Ακριβώς. Και τι μέτρα πρόληψης, τι μέτρα πρόληψης. Τώρα δεν μιλάμε, τι μέτρα, δηλαδή... εδώ μιλάμε για
πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Δεν μου λέτε σε σύνολο πόσων ελέγχων βρέθηκαν οι 12 να είναι φορείς. Το σύνολο είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν μπορώ να σας πω το ακριβές νούμερο. Δεν είναι εξαιρετικά μεγάλο το νούμερο που έχουμε. Αυτό ήθελα να πω. Εάν το δούμε δηλαδή πανελλαδικά, εάν φύγουμε και πάμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας και πάμε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Σέρες, Πάτρα, έστω και μια ανθρώπινη καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για ένα φοβερό, τρομερό πρόβλημα το οποίο έρχεται κοντά στα άλλα τα πολύ μεγάλα. Δεν ξέρω, είναι τεράστιο το θέμα και σήμερα παίρνει και τεράστιες διαστάσεις. Το ζητούμενο από εμάς και αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν επιστημονική κοινότητα αλλά και εσείς σαν δημοσιογράφοι είναι να περάσουμε το μήνυμα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι. Αυτή τη στιγμή εντοπίζεται το πρόβλημα στα εκδεδόμενα άτομα, στα άτομα που κάνουν χρήση ενοπλευρίων ναρκωτικών και στα άτομα που είναι μετανάστες και έρχονται από χώρες που ενδυμούν το AIDS. Όμως εδώ φαίνεται ότι είναι και... Φαίνεται, άκουγα σε μία εκπομπή ένα φοιτητή 21 ετών που πήρε τηλέφωνο σε μία εκπομπή και έλεγε πήγα κι εγώ και δεν ξέρω τι να κάνω. Και φοβάμαι να πάω και ντρέπομαι να πάω στο γιατρό. Πρέπει να πάνε στο γιατρό. Το μήνυμα λοιπόν που πρέπει να περάσουμε και πρέπει να το περάσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας είναι ότι οποιοδήποτε έχει υιοθετήσει επικίνδυνη σεξουαλική επαφή ή οποιοδήποτε έχει κάνει χρήση κοινή σύριγγα ή οποιοδήποτε λοιπόν έχει εκτεθεί σε αυτόν τον κίνδυνο. Να πάει να κάνει το. Επιγόντως πρέπει να πάει να κάνει εξετάσεις. Θα βγάλετε. Επιγόντως. Μάλιστα. Θα βγάλετε και σε αυτές τις περιπτώσεις τις φωτογραφίες από αυτές τις γυναίκες. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς είμαστε ένας επιστημονικός φορέας και δεν έχουμε βγάλει καμία φωτογραφία. Μάλιστα. Αυτή είναι μια διαδικασία που προφανώς ακολουθείται και από κάποια άλλη υπηρεσία. Για εμάς υπάρχει και μας καλύπτει το απόρριτο, αλλά όταν μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας. Πρέπει όλα να βγαίνουν στον αέρα για να το ενημερώνεται η κοινότητα και να παίρνει τα μέτρα της. Πάντως εδώ που λέμε 12 ιερόντουλες με τον ιό του AIDS είναι μέχρι στιγμής και πάνω από 1000 τηλεφωνήματα στο Κελπνό μόνο για τη μία περίπτωση, την πρώτη. Μόνο για τη μία περίπτωση της φωτογραφίας της δοσίδας που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί και με τους υπόλοιπους 12. Σας ευχαριστούμε κύριε Λιάπη. Ένα τεράστιο θέμα, Τέρας. Κοίταξε, Γιώργο, δημοσιογραφικά είχα αντιμετωπίσει δύο ζητήματα ταυτόσημα. Το ένα ήταν τα ναρκωτικά, το άλλο ήταν το AIDS. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ένα παλικάρι το οποίο έλειωνε, ήταν 28 χρονών, σκελετός, ζητούσε επίμονα από το Υπουργείο Παιδείας, δεκαετία του 90 ήταν, να πηγαίνει και να δίνει διαλέξεις στα σχολεία, σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Το Υπουργείο απέρριψε την πρότασή του αυτή. Και φρονώ ότι είναι άδικο αυτό που έκανε. Γιατί θα μου πεις τα παιδιά σε μια ηλικία γυμνασίου, λυκείου, τους περνάς από φώτο σοκ. Μα έτσι κι αλλιώς το διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Και από τη στιγμή που κάποιος που πεθαίνει σου λέει να βοηθήσει να μην πεθάνει άλλο παιδί. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στα ερωτήματά μας. Κύριε Λιβαδά, Σάββατο κοντή γιορτή, μάλλον Κυριακή κοντή γιορτή. Θα ξέρουμε Κυριακή βράδυ και μάλιστα εκεί γύρω στις 10 η ώρα λένε οι δημοσκόποι και οι αναλυτές. Θα ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Εγώ όπως κάνω κάθε παρά την διασπορά. Γιατί εδώ παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, ναι. Η διασπορά είναι τέτοια που δεν ξέρω αν θα μας δώσει ασφαλή. Εάν δώσουμε στοιχεία από τα μεγάλα, από τις μεγάλες περιφέρειες, παλιά ακουγόταν ότι το κόμμα που είναι στην εξουσία. Και είναι και η Β' που παίζει πάντα. Η Β' που τεράστιο. Αυτό λέω. Και το υπόλοιπο Αττικής, η Αττική και η Α' Αθήνας. Εάν λοιπόν έχετε αυτοδυναμία, καλή επιτυχία, θα κυβερνήσετε. Εάν δεν έχετε αυτοδυναμία και είσαστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα, για να. Είμαι και εντάξει ιδεοντολογικά όπως λέει ο Τέρετς ή όπως αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Λογικά το μοναδικό κόμμα από το οποίο θα μπορούσατε να ζητήσετε την υποστήριξη για να κάνετε κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ ή κάποια άλλα μικρά συγγενή κόμματα τα οποία θα θέλαμε σας παρακαλώ να μας τα προσδιορίσετε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι επειδή βλέπω ότι ακόμα και αυτή την εποχή που. Εύκολα ένας πολίτης μπορεί να πει στο δημοσκόπο πώς θα κάνουν οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να τους ακούω και θα πάω να ψηφίσω το Α ή το Β, τη χάρπα στο κόμμα. Ακόμα και τώρα ένας στους τέσσερις με ένας στους τρεις πολίτες δηλώνει σιωπή και περιμένει. Αυτό είναι μια συντηρητική, κατά τη γνώμη μου, νοικοκύρικη συμπεριφορά που με βοηθά να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική όρθια δύναμη θα πάει. Ναι, αλλά έχει διαφορά από τη σιωπή άλλων εκλογικών διαδικασιών. Να αντιδράσουμε άλλο η ήρεμη σιωπή και άλλο η θυμωμένη. Ναι. Και ο θυμός
και οι τιμωρίες και οι αγανακτήσεις δεν βοηθούν να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα και να μην φύγουν μετανάστες ή να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας ή να πληρώσουμε επιταγή. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο νοικοκύρης, ο οποίος διατηρεί τη σιωπή του, θα ψηφίσει μια όρθια δύναμη που μιλάει με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι δυσάρεστα αυτά που πρόκειται να δουν στα τρία χρόνια και αυτό είναι τεκμήριο ειλικρίνειας. Κατά τη γνώμη λοιπόν πιστεύω στην αυτοδυναμία. Κατά τα άλλα, επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, ούτε ακυβερνησία θέλουμε, ούτε το χάος. Σας ερωτώ όμως, ποιον εμπιστευόμαστε για κάτι τέτοιο? Το Πασόκ, στο οποίο αναφερθήκατε, 2,5 χρόνια με αέρα στα πανιά του, με σύν 11%, με συγχωρείτε για την έκφραση, το πιστεύω όμως, κορόιδευε τον κόσμο περνώντας νομοσχέδια και χωρίς να τα εφαρμόζει. Ο κύριος Πάγκαλος, 2,5 χρόνια πιο πριν, όμως δήλωνε ότι επιβάλλεται να κλείσουν 125 δέκτρο και δεν έχει κλείσει ούτε μία. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ. Εγώ σας λέω για τη Δευτέρα όμως. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι για αυτό τον λόγο, επειδή το Πασόκ έχει στο DNA του τον κρατισμό, επειδή απέδειξε δεν ότι δεν μπορεί να πυροβολήσει τα πόδια του, δεν το εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι δηλαδή άλλο όταν ήταν μόνος του. Ακούστε με. Δεν έχει σημασία εδώ το να έχεις μία εβδομάδα εφορίας ή και ανακούφισης και μετά από μία εβδομάδα. Τώρα Κουτροκόη, μπορεί να μην εμπιστεύεται εμένα, αλλά συνεργαζόμαστε στην εκπομπή. Το θέμα είναι θα συνεργαστείτε, γιατί προσέξτε. Τώρα πια είναι στενά τα χρονικά περιθώρια. Εάν πείτε δεν συνεργαζόμαστε, Δευτέρα αν θα είσαστε εδώ θα σας πω, κύριε Λιβαδά, μου λέγατε την Τρίτη ότι δεν συνεργαζόσαστε και Δευτέρα μαθαίνω ότι συνεργαζόσαστε. Επιμένω. Το Πασόκ έχει αποδείξει και στα 30 του χρόνια, πολύ περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια που η Ελλάδα βρισκόταν σε αυτό το οριακό σημείο, ότι ο κρατισμός, το κράτος, το δημόσιο, η λύση και η συντήρηση αυτής της τρέλας με τα δανεικά αποτελεί κομμάτι του DNA του, το οποίο δεν μπορείς να πυροβολείς. Δεν μπορείς να πυροβολείς τα πόδια. Άρα δεν συνεργαζόσαστε. Δηλαδή, για να το ολοκληρώσω, τι είναι αυτό που με πείθει εμένα ότι αυτό το οποίο δεν έκανε μόνο του όταν ήταν με μόνο τους δικούς του υπουργούς και δεν έκανε τίποτα, θα το κάνει αυτή τη στιγμή όταν θα έχει 3 στους 4 υποτίθεται υπουργούς να τους δείχνει όσο. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πρέπει να ανακουφιστούμε για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και μετά να έρθουν να μας συνθλίψουν τα αδιέξοδα μιας τέτοιας πολιτικής συμπεριφοράς. Είσαστε προβληματισμένοι. Και μπορώ να μιλήσω λοιπόν και για τα μικρότερα κόμματα. Ναι. Για μένα αριστερά κόμματα, γιατί φαντάζομαι δεν με ρωτάτε μόνο για το Πασόκ. Τα μένα αριστερά κόμματα για μένα δυσπιστώ απολύτως. Γιατί εκείνα τρέφονται από το χάος, δώσ' τους χάος και δώσ' τους συγχρόνως πολιτικά ωφέλη. Λυπάμαι που και κόμματα τα οποία έχουν εγώ να κάνουν με τον αστικό όμως, τι θα γίνει Δευτέρα, κύριε Λιβαδά. Εγώ επιμένω. Τώρα συγγνώμη που μπαίνω, αλλά πρέπει να είμαι επίμονος. Θα συνεργαστείτε για να θα ζητήσετε υποστήριξη ή θα συνεργαστείτε σε μια κυβέρνηση εάν δεν έχετε τα ποσοστά που οδηγούν σε αυτοδυναμία? Σας απαντώ, δεν θέλουμε την ακυβερνησία, δεν θέλουμε το χάος, αλλά θέλουμε και μια βιώσιμη κυβέρνηση που να δίνει λύσεις και όχι σε 15 ημέρες και όχι σε 15 ημέρες αδιέξοδο. Αυτό είναι μας ενδιαφέρον. Κύριε Κουρίκα, τι θα κάνετε? Καταρχήν θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι σε μια τελευταία του προεκλογική ομιλία ο κύριος Βενιζέλος έτσι τρέχει πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και λέει ένας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και αυτό αποδείχθηκε, ελάτε να κάνουμε μαζί το μαγαζί όπως το κάναμε και μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε και δεν θέλουμε να λερωθούμε με εκείνους οι οποίοι ψήφισαν μνημόνια. Δεν θα το κάνουμε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λαϊκό Ορθόδοξο Αγιελάκο που ψήφισε έστω και ένα μνημόνιο. Από την άλλη την πλευρά έχουμε, επειδή τίθεται συνέχεια το ερώτημα, τους ενδιαφέρει το φλερτ και ο γάμος. Άκουγα τον κύριο Σαμαρά στην Λάρισα και επειδή εντάξει έχει το λεκτικό του και μίλαγε περί γάμου και δεν ξέρω τι άλλο, θα του πω ότι ο γάμος ο πιο πατεντάτος με σφραγίδες και υπογραφές έχει πέσει μεταξύ του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, έγινε στο Δημαρχείο του Βερολίνου με ληξίαρχους τοκογλύφους τραπεζίτες και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Αλλά από εκεί πέρα όμως εμείς σας λέμε κάτι, κύριε Παπαδάκη, εδώ πέρα μέσα στο iPad, αν χτυπήσω ανεξάρτητη.gr, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Εμείς θέλετε να μας πείτε ότι είμαστε εγωιστές, πείτε το. Επιμένουμε ότι αυτό για μας είναι η λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Όποιος θέλει έρχεται και το συνυπογράφει και ακολουθεί. Κύριε Κουίκ, είναι αποδεκτή για εσάς και το κόμμα σας η λύση του να βγούμε από το ευρώ?
Α, πάλι τα ίδια μου λέει. Οι άνθρωποι έχουν το φάντασμα της ραχμής μπροστά. Γιατί μου το απαντήσατε πριν για να μην σα αλλά προφανώς δεν με ακούσατε. Απαντήστε μου. Σας το απάντησα. Μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος. Όχι, σας επαναλαμβάνω. Με συγχωρείτε, εδώ είναι μέσα στην κουτιά. Ευρωζώνη. Εάν επιτύχουμε τα επόμενα τρία χρόνια, μένουμε στο ευρώ. Ακούστε, μπορείτε να μου πείτε κάτι. Επιλογή του να βγούμε από το ευρώ. Δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει για μας. Εσείς μόνο που πήρατε το ευρώ και το υποτιμήσατε. Είσατε στην Ευρώπη, χώρες, μέσα στην Ελλάδα, για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό. Φίλτατε, κύριε Κουί, υπάρχουν 6 Ελλάδας. Ακούστε να δείτε. Η Πορτογαλία. Ήδη υπαγορεύει το προσκαλεί ο επόμενος κυβερνητικός συνασπισμός. Νομίζετε ότι τα δύο κόμματα του δεύτερου μνημονίου θα αποφασίσουν ελεύθερα, θα συνεργαστούν ή όχι. Δεν υπάρχουν πιέσεις από την Τρόικα, δεν υπάρχουν πιέσεις από την Λαγκάρντ, από την Γκέρα Μέρκελ ή από τους ντόπιους εκπαιδευτές των πολιτικών. Σκάστε και συγκυβερνήστε, τους είπε. Έχουμε 6 χώρες σε και συγκυβερνήστε, τους είπε. Και παρεμβαίνω στα δημοκρατικά δεδομένα της χώρας μας, με αποτέλεσμα βεβαίως έντρομος ο κύριος Μιχελάκης να πει μη μας ανακατεύετε μέσα, μας καλάτε τη μαγιονέζα. Προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο στο σύνολό του, όχι μόνο τα δύο κόμματα. Να πάρω πίσω τον νόμο. Έχουμε 6 χώρες. Το κλείσαμε. Ακούστε, το θέμα δεν αυτό, είμαστε, κύριε. Δεν είμαστε ούτε ο αφρός της γης, θα μας ούτε στρέφει ολόκληρη η Ευρώπη γύρω από την Ελλάδα. Όπως πρέπει να παίξουμε την Ελλάδα. Έχουμε την Πορτογαλία. Εσείς έχετε καταστήσει οικονομικούς δολοφόνους στην Ελλάδα. Έχουμε αφήστε μας παρακαλώ πολύ να βγούμε. Έχουμε πιθανόν μέχρι και τη Γαλλία που βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δεν μ' ακούτε. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις στα επόμενα τρία χρόνια. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τα καταφέρουμε. Ο Καραμαλής μας έβαλε σε άλλη Ευρώπη. Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο δεν θα είμαστε στο ευρώ. Εσείς το αποδέχεστε, κοιτάτε τον Έλληνα στα μάτια και λέτε προκειμένου να είμαστε περήφανοι και καραμπουζουκλίδες, δεν πειράζει το να είμαστε εκτός από ευρώ. Εδώ μας ρωτάνε συγκεκριμένο ερώτημα. Εντάξει. Να σας πω κάτι, έχετε πλέον τέτοιο πανικό που θέλετε να δημιουργείτε εντυπώσεις για λόγους επικοινωνιακούς. Απολογηθείτε στην Ελλάδα για την δυστυχία. Απολογηθείτε στην Ελλάδα. Έχω πανικό. Έχουμε το πολιτικό νεφρό. Απολογηθείτε στην Ελλάδα για τη δυστυχία. Τέσσερις πείτε στα παιδιά του πατέρα που τίναξε τα μυαλά του στον ένα στο Σύνταγμα, έστω και ένα συγγνώμη που δεν έχουμε το χώρο σας το και πολιτικό. Τα υπόλοιπα τα λέτε. Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές, λοιπόν, όταν θα έπρεπε να βγαίνουμε στα πάνω και να λέμε διότι διατερέσατε και γραμματέας επικοινωνίας, σας επικοινωνώ να λέμε ξεκάθαρα δύσκολη, πράγματα, τη δύσκολη πραγματικότητα. Θέλετε να πάμε λίγο και παρακάτω. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλουμε να ξαναδιλεξανηθούμε σε τρία χρόνια και να συζητάμε για τους ίδιους γκρεμούς. Δεν ευθύθεμαι εγώ, κύριε Λιβάδα. Δεν θα κάνω το σχόλιο όμως. 30 δεύτερα λέει ο κ. Σκουίκ. Να σας πω. 30 δεύτερα δεν έχουμε. Ναι. Γρήγορα. Βλέπω ότι ένα δημόσιο διάλογο να γίνεται κυρίως επί του επικοδομήματος που λέγανε οι κλασικοί. Τα κόμματα θα συνεργαστούν. Και μας λείπει το επί του πραγματικού. Δηλαδή, μπορεί να μας πει κάποιος. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόβλεψη. Μην βάλετε ερώτημα κι εσείς τώρα. Όχι, όχι. Το 2012 η ανεργία από ένα εκατομμύριο θα γίνει ένα 250. Μπορεί να πει κάποιος. Την αναστολή αυτής της επιδείνωσης. Μπορεί να μας πει κάποιος ότι 22% ήταν η φτώχεια από προηγούμενος ο Ντίνος το 8, έγινε 30 και προηγούμενος θα γίνει 35 το 12. Δηλαδή επί του πραγματικού. Μια γρήγορη απάντηση. Όχι μόνο ο κύριος Βαδάς και ο κύριος Κρέος. Όλη η συζήτηση. Μια γρήγορη απάντηση. Μια πολύ απρακτική απάντηση. Όταν αυτή τη στιγμή ένας στους τρεις Έλληνες ζει από τον τουρισμό και έχουμε την Τουρκία και την Αίγυπτο με 8-6% ΦΠΑ και την Ελλάδα με 23, κάθε μέρα που περνάει κάποιοι ξενοδόχοι διώχνουν κάποιους ανθρώπους. Εάν μπορέσουμε αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να φέρουμε τις τουριστικές μας υπηρεσίες το ΦΠΑ στο 5%, θα ξαναέρχουν σε εμάς. Αυτό είναι ρεαλιστική απάντηση στο ερώτημά σας και δεν διατρέχει τον κίνδυνο να πούμε να παίξουμε μπιλιές και να παίξουμε το ρίσκο έξω από το ευρώ. Λοιπόν, μια γρήγορη απάντηση. Επειδή ευτυχώς στην ηλεκτρονική γλώσσα υπάρχουν και τα ημερομηνίες και τα αποτυπώματα, τρεις εβδομάδες πριν είχαμε ανεβάσει το πρόγραμμά μας και μιλάγαμε 5%. Ευχαριστούμε για το copy-paste της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΖΑΠΕ 2 τον Ιούλιο του 2011. Πάμε παρακάτω, Γιώργο. Ένα χρόνο και βάλε πιο πριν. Καλή επιτυχία σε εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβαδά. Γιατί θα είναι δυστυχία για τη χώρα έτσι και εσείς. Τον κύριο Λιβαδά και τον κύριο Κουίκ, τον Πάνο και τον Τέρενς, εύχομαι να σας δω στη Βουλή. Γιατί είσαστε φίλοι μου. Όσο για τα κόμματά σας θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και για το φίλο μας εμείς είμαστε που λέει, κίνημα. Έτσι, για το φίλο μας που λέει τρομοκρατείτε το λαό με αυτά που λέτε και για τις ιερόλυδες και το AIDS. Θα σας κάνουμε μήνυση. Έχω την εντύπωση, αγαπητέ φίλε τηλεθεατή, ότι δεν καταλάβατε τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο αυτή τη στιγμή. 12 κοινές γυναίκες, από αυτές που λέγονται κοινές, ιερόλυδες. Έτσι. Εκδιδόμενες, όχι κοινές, εκδιδόμενες. Χωρίς να έχουν περάσει υγειονομικό έλεγχο. Είναι φορείς του AIDS. Και έχουν μεταδώσει
το νόσημα αυτό σε πάρα πολύ κόσμο. Και με άδεια του εισαγγελέα, η φωτογραφία στην. Τόπο αυτή τη στιγμή.